Καλημέρα σε όλους μας. Σήμερα θα μιλήσω ένα μήνυμα όσον αφορά τώρα την ενέργεια για να τελειώνει αυτό το δούλεμα και αυτό το παραμύθι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το δούλεμα είναι άνευ προηγουμένου. Η καταστροφή που συμβαίνει, που κάνουν στην Ελλάδα είναι άνευ προηγουμένου. Αυτό σηκώνει, οι ποινές είναι για εσχάτη προδοσία. Λοιπόν, πάμε αρχή. Οι ανεμογεννήτριες, το εγχείρημα έχει αποτύχει. Γιατί έξω από την Ολλανδία μέσα στη θάλασσα δεν βγάζουν, είναι ανεμογεννήτριες παρατημένες χρόνια και δεν τις ξυλώνει κανένας? Διότι για να ξυλώσεις μια ανεμογεννήτρια από ένα βουνό παράδειγμα ή οπουδήποτε, ξέρεις περισσότερα χρήματα από όσα σου παράγει στην 20ετία η ανεμογεννήτρια κέρδος. Καταλάβατε? Γιατί δούλεμα. Δύο, πάμε για τα πάρκα, τα φωτοβολταϊκά. Είναι δυνατόν να βάζεις μέσα στον κάμπο ρε σε γη υψηλής παραγωγικότητας φωτοβολταϊκά? Τι είναι τα φωτοβολταϊκά? Ένα ψέμα είναι. Αφού υπάρχει ένα πάνελ εξυπηρετεί, παράγει ρεύμα, ένα πάνελ ενός τετραγωνικού παράγει ρεύμα όσο παράγουν 20 στρέμματα φωτοβολταϊκά. Έχει να κάνει με την ποσότητα πυρητίου. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα τώρα, χήμα φόρα παρτίδα εδώ, για να καταλάβετε το δούλεμα. Επίσης οι ανεμογεννήτριες με επιστημονικά δεδομένα αυξάνουν τη θερμοκρασία του πλανήτη. Αυτό δηλαδή που πολεμάνε και θέλουν να θανατώσουν τα ζώα από τις κλανιές των ζώων, γιατί δεν καταστράφηκε αιώνες τώρα χιλιετερίδες ο πλανήτης. Τέσσερα, σας δουλεύουν, σας πουλάνε τον αέρα ήδη, πληρώνετε στους λογαριασμούς σας τους ρήπους. Ποιους ρήπους? Τον αέρα που αναπνέεις τον πληρώνεις, αλλά δεν το ξέρεις, δεν το έχεις σκεφτεί. Τέσσερα, υπάρχουν γεννήτριες θαλάσσης που χρησιμοποιούν όλες οι παράκτιες πολιτείες στην Αμερική, όπου μία γεννήτρια θαλάσσης εξυπηρετεί 30.000 νοικοκυριά. Δεν ρυπαίνει, δεν χαλάει το περιβάλλον, δουλεύει με νερό θαλάσσης και εξυπηρετεί μία 30.000 νοικοκυριά, δηλαδή περίπου με 300 τέτοιες γεννήτριες. Κανένα κόστος, κανένα κλιματικό κανένα πρόβλημα στο κλίμα, καμία ρήπανση και λογαριασμοί μηδενικοί. Το καταλάβατε? Δηλαδή με τα λεφτά που έχουν φάει ένα από αυτά τα τσοχλάνια θα μπορούσαμε να έχουμε αγοράσει τις γεννήτριες θαλάσσης. Και είμαστε μία χώρα στον πλανήτη που έχουμε τη μεγαλύτερη ακτογραμμή. Δηλαδή θα μπορούσαμε να βάλουμε γεννήτριες, να δίνουμε ρεύμα από τις γεννήτριες θαλάσσης σε όλη τη γη, στον πλανήτη. Ποιες ανεμογεννήτριες, ποιον κοροϊδεύουν, καταστρέφουν επίτηδες στα δάση για να μην έχεις που να φας, που να κρυφτείς. Είναι άλλο το σχέδιο. Να μην έχεις που να φας τίποτα, που είναι η επάρκεια του κράτους. Επιμεταξά φτάσαμε να έχουμε 100% το 1938 επάρκεια. Το 72 είχαμε 145% επάρκεια. Δηλαδή 100% για μας και 45% για εξαγωγή. Σήμερα έχουμε 25% επάρκεια και εισάγουμε 75% σκατά. Υβρίδια! Γι' αυτό έχει αρρωστήσει όλος ο κόσμος. Γι' αυτό δεν υπάρχει κανένας νέος άνω των 40 ετών χωρίς χάπια. Πώς το κάνουν αυτό στον ελληνικό λαό? Απορείτε γιατί θα πεθάνετε σε λίγο. Γιατί σαν δίκουλα αυτοί που σκότωσαν τον Καποδίστρια. Εσάς θα λυπηθούνε ρε. Συγγνώμη, με πλήγει το δίκιο.